Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να βρω ανταπόκριση στην έκκληση που έκανα πριν από 2 μέρες για να υπάρξει ένα ελάχιστο επίπεδο συμφωνίας στη σοβαρότητα και στην υπευθυνότητα. Ακούγοντας σήμερα και βλέποντας τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, εγώ, αλλά πιστεύω και ο κάθε πολίτης, θα αισθάνεται μεγαλύτερη ανησυχία και μεγαλύτερη ανασφάλεια τούτες τις ώρες. Δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής, δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού και της ανικανότητας του επιτελικού κράτους, δυστυχώς δεν έχει συνειδητοποιήσει και το μέγεθος των ευθυνών του. Υπάρχουν κάποιες στιγμές όπου η διαρκής προσπάθεια ωραιοποίησης και προπαγάνδας προσκρούει στον τοίχο της πραγματικότητας. Και τώρα είναι μια τέτοια στιγμή. Όχι άλλη προπαγάνδα, όχι άλλη ωραιοποίηση, όχι άλλα ξύλινα λόγια. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, την ώρα που οι συμπολίτες μας ζητούν απαντήσεις και για το σήμερα και το αύριο που τους περιμένει, όχι μονάχα για το τι έφταξε, να γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί εικόνα μεγαλύτερης επούλωσης των πληγών, μεγαλύτερης χρηματοδότησης μάλλον για την επούλωση των πληγών, ενώ τα χρήματα είναι λιγότερα από ό,τι ίσχυε πιο πριν και με διαδικασίες που στο τέλος της ημέρας θα οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους να είναι και χρεωμένοι στις τράπεζες. Απευθύνω ένα υπαρξιακό ερώτημα αγωνίας για τους ανθρώπους των καμένων περιοχών. Διότι δεν είναι μονάχα ένα ζήτημα το πώς θα περάσουν μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 1 μήνα. Το ερώτημα είναι πώς θα μείνουν στον τόπο τους, στην ύπαιθρο χώρα που έχει καταστραφεί. Πώς θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, με τι δουλειές θα ασχοληθούν για να έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για να ζήσουν. Η πρόταση των 7 σημείων που καταθέσαμε πιστεύω ότι είναι μια βάση για να υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο ανασυγκρότησης. Η αγωνία των κατοίκων στις περιοχές που επισκέπτομαι είναι προφανής. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, έκκληση σοβαρότητας και υπευθυνότητας απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και θα ήταν καλύτερα τούτες τις ώρες, αντί να περιστοιχίζεται από κόλακες και αντί να τον οδηγούν σε δηλώσεις αποτυχίας και τραγωδίας, θα έλεγε κανείς, δηλαδή να εξαίρει το σχέδιο που απέδωσε ή να λέει ότι απλά του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Ας έρθει εδώ, ας συνομιλήσει με τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, με τους δημάρχους που ενδεχομένως περισσότεροι μπορεί να είναι και από το δικό του κόμμα, να πάρει μια εικόνα της πραγματικότητας. Είναι το πρώτο βήμα να συνειδητοποιήσει κανείς την πραγματικότητα για να κάνει ένα βήμα παραπέρα και να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Θέλω, κλείνοντας, για άλλη μια φορά να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ και από τα βάθη της ψυχής μου έτσι συγχαρητήρια σε όλους τους, ένα μεγάλο μπράβο μάλλον σε όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και κυρίως σε εθελοντές, σε αυτούς που αγνόησαν τις πολλές φορές ακόμα και τις εντολές να απομακρυνθούν με κίνδυνο τη ζωή τους για να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί, για να σώσουν περιουσίες, για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, για να σώσουν ζώα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κύμα αυτό, στο κίνημα του εθελοντισμού των δασοπυροσβεστών, αλλά και στο κύμα του εθελοντισμού από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα, που αυτή τη στιγμή δίνει ελπίδα και κουράγιο μέσα στη μαυρίλα του φυσικού περιβάλλοντος.